Φίλε Σαμάντα, όλα τα εργασίε του. Και έτοιμα αυτή τη στιγμή έχει δοθεί η κίνηση τη πέμπτη υποδρομία. Έχει πολύ καλή κίνηση ο Ρόμπιν Στόουν, ο οποίο θα οδηγήσει αμέσω τον όμιλο. Ενώ στη συνέχεια έρχεται ο Ντούκα Κάκη. Μάλλον όχι, μένει λίγο πιο πίσω του Ντούκα Κάκη. Ο Λίζαρ έχει τοποθετηθεί δεύτερο. Σερ Δημήτρη στην τρίτη θέση. Σερ Δημήτρη στην δεύτερη θέση τώρα και Φλάι Σαμάντα στην τρίτη. Λίζαρ και ο Ντούκα Κάκη είναι στη συνέχεια. Αν τα έμουν οι άσονα στην εσωτερική, αντρωμένη έμεινε πίσω. Στα 800 ρόμπιστο στην πρωτοπορία. Αν είναι στο 1 με 1,5 μήκο από το Σερ Δημήτρη. Στα 3-4 μήκη είναι η Φλάι Σαμάντα, ο Ντούκα Κάκη και ο Ντέμον Ιασόνα, ο οποίο περνάει από την εσωτερική. Στο 600 ρόμπιστο στην πρωτοπορία. Τώρα κάνει την εμφάνιση του Ντούκα Κάκη για να πλησιάσει το δεύτερο άλογο και να προσπαθήσει να καταδιώξει και τον Ρόμπιν Στόουν. Ρόμπιν Στόουν στην πρωτοπορία, Σερ Δημήτρη και Ντούκα Κάκη. Ντούκα Κάκη τώρα περνά στη δεύτερη θέση και ετοιμάζεται να επιτεθεί και στο Ρόμπιν Στόουν στις αρχές της ευθείας. Ρόμπιν Στόουν στην πρωτοπορία. Ο Ντούκα Κάκης είναι πάρα πολύ κοντά. Και ετοιμάζεται μάλιστα να τον περάσει. Να τον περάσει ο Ντούκα Κάκης τώρα και να προηγηθεί. Φινιστ κάνει τώρα ο Ντάιμον Ιάσονας για τη δεύτερη θέση. Καθώς ο Ντούκα Κάκης έχει ξεκαθαρίσει και είναι 3-4 μήκη μπροστά από τον Ντάιμον Ιάσονα, ο οποίος είναι στη δεύτερη θέση. Ντούκα Κάκης με πολλές δυνάμεις πάει να κερδίσει καθαρά τον Ντάιμον Ιάσονα, Εβέρθον και Ρόμπιτστον. Να δούμε τα τελευταία μέτρα. Τον Ντούκα Κάκη να ξεκαθαρίζει την υπόθεση νίκης. Ναι, σαν ένα πολύ καλή παρουσία, Εβέλθον και Ρόμπιν Στόουν.